Συναγερμός χτύπησε το πρωί της Δευτέρας στις λιμενικές υπηρεσίες της Ακίνθου όταν ειδοποιήθηκαν για την ύπαρξη ύποπτου μικρού φορτηγού πλοίου με σημαία Βόρειας Κορέας που έπλεε νότια του νησιού και μεταξύ της Πελοποννήσου. Το παλιό πλοίο Golden Star 1 κατέπλεψε στο λιμάνι της Ακίνθου το πρωί περίπου στις 10 παρατέταρτο και αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου του. Την υπόθεση μιας κινηματογραφικού τύπου ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του Μακρύ Γυαλού στα ορεινά της Ακίνθου ερευνά η αστυνομία. Πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλα που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα και θύμα είχε έναν κάτοικο του νησιού, ιδιοκτήτη καταστήματος ταχυδρομικών μεταφορών. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο η τελετή ορκωμοσίας των αποφύτων του Τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΔΕΗ Ιωνίων Νήσων. Οι απόφοιτοι δέχτηκαν τις ευχές των καθηγητών τους και των τοπικών αρχών, ενώ από όλους τους παρευρισκόμενους επισημάνθηκαν οι δυσκολίες της εποχής. Στη Ζάκυθο, με αφορμή την ορκωμοσία των αποφύτων του ΔΕΗ Οικολογίας και Περιβάλλοντος, βρέθηκε ο πρώην Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης. Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων πως όταν αποφάσισε να ιδρύσει το ΔΕΗ Ιωνίων Νήσων, δέχτηκε τη σκληρή κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Βουλή, προσθέτοντας πως σήμερα παράγεται ένα σπουδαίο έργο από το Ίδρυμα. Ευχαρίστησε παράλληλα τον Μητροπολίτη Ζακύθου για την προσφορά του στο ΔΕΗ και τη στήριξή του. Την αντίθεσή του στην κατασκευή χιτά ή χιτή στη θέση λίβας του βραχίου να εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Παύλος Καψαμπέλης. Όπως τόνισε και το νέο συμβούλιο του Συλλόγου συνεχίζει να εμένει στη θέση του για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή για τον υδροφόρο ορίζοντα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αναζητηθεί άμεσα άλλη λύση για τα σκουπίδια της Ακίνθου. Μετά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών μετά τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις κατατόπου ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών. Όπως έγινε γνωστό και η τοπική ένωση προετοιμάζεται για τη συγκεκριμένη διαδικασία αφού όπως τονίστηκε όλα τα στοιχεία των παραγωγών πρέπει να έχουν καταγραφεί μέχρι τις 15 Μάη. Εν τω μεταξύ, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των επιδοτήσεων για τα προηγούμενα 2 χρόνια για περίπου 120 παραγωγούς. Με τη μαζική συμμετοχή των γιατρών ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο. Πρώτο ψηφοδέλτιο αναδείχθηκε αυτό της ενωτικής κίνησης που κατέλαβε τις 8 από τις 9 έδρες του νέου Συμβουλίου, στο οποίο εκλέχθηκε και ο ανεξάρτητος υποψήφιος Θανάσης Μάρκου. Τα προβλήματα στον χώρο της υγείας αναμένεται δε να αποτελέσουν τα σημαντικότερα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί και το νέο Συμβουλίο. Αν ζούσε εφέτος θα ήταν 59 ετών, νέος δηλαδή για τους καιρούς μας. Πόσο μάλιστα αν ήταν 39. Και όμως αυτή την ηλικία κόπηκε πριν από 20 χρόνια το νήμα της ζωής του συνθέτη Δημήτρη Λάγιου. Αυτό πια κι αν είναι απ' τα άδικα. Ήταν 11 Απριλίου 1991 όταν άφηνε την τελευταία του πνοή στον Ευαγγελισμό χτυπημένος ένα χρόνο πριν στο πνεύμονα. Ο Δημήτρης Λάγιος πέρασε από το ελληνικό μουσικό στερέωμα σαν ένας μετεωρίτης φωτίζοντας με δύναμη τον ουρανό και σβήνοντας παράδοξα κεφνίδια. Η εφηβική ανυπόταχτη ψυχή του, το μελωδικό ένστικτο και η πίστη στο υψηλό τον χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της αστραπιαίας σταδιοδρομίας του.